Η Κρήτη έχει μια δυναμική παραγωγική κοινωνία και είναι από τις πρωτοπόρες περιφέρειες της χώρας όσον αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης από το Ρέθυμνο, κάνοντας ειδική αναφορά στο σημαντικό και πολύ αναμενόμενο για το νησί έργο του ΒΟΑΚ. Η Κρήτη είναι από τις πρωτοπόρες περιοχές της χώρας, τις πρωτοπόρες περιφέρειες της χώρας όσον αφορά στην ανάπτυξη. Νομίζω εδώ συντελούν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε ένα δυναμικό, μια δυναμική κοινωνία στην Κρήτη, μια δυναμική παραγωγική κοινωνία, και από την άλλη βεβαίως συντελεί και ο τουρισμός. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πέρσι ήταν χρονιά ρεκόρ στην Ελλάδα όλων των εποχών. Η Κρήτη ανεβαίνει όσο ανεβαίνει συνολικά η πατρίδα μας και η ελληνική οικονομία. Ξέρετε ότι ένα έργο το οποίο για χρόνια είχε συζητηθεί αλλά δεν είχε προχωρήσει, ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Ρεθυμνιώτης Υπουργός τόνισε πως οι ευρωεκλογές είναι ένας κρίσιμος σταθμός, μια εθνική κάλπη, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη υλοποίησης σειράς μεταρρυθμίσεων με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ταυτόχρονα μίλησε για την εθνική οικονομία από το 2019 και μετά, αναφέροντας τα ποσοστά μείωσης της ανεργίας, τη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας και την αύξηση του κατώτατου και μέσου μισθού. Οι ευρωεκλογές είναι ένας κρίσιμος σταθμός, είναι μια εθνική κάλπη. Δεν είναι ώρα να πετάξουμε την ψήφο μας, γιατί από τις ευρωεκλογές βγαίνουν μηνύματα. Και νομίζω το μήνυμα που θα έπρεπε να βγει είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της, στηριζόμενη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί αφενός να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα στην Ευρώπη, είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα της χώρας, αλλά να κάνει και όλες τις αναγκαίες προσπάθειες στο εσωτερικό της χώρας για να ανέβει η πατρίδα μας ακόμα ψηλότερα. Αν προσέξετε τις εκθέσεις όλων των διεθνών οίκων αξιολόγησης, αλλά αν προσέξετε και αυτά που λέμε εμείς, όλοι επισημαίνουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια σειρά από διορθωτικές αλλαγές. Το παρόν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΟΔΕ Ρεθύμνου και στην οποία ήταν κεντρικός ομιλητής ο Κωστής Χατζηδάκης, έδωσαν όλες οι τοπικές αρχές και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ανέφερε πως το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες του κυβερνητικού επιτελείου. Θυμίζω ότι τους τελευταίους μήνες, μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρίως που έχει την ευθύνη, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία, έχουμε παρατηρήσει μία μείωση τιμών σε μία σειρά από προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι με μία σειρά από πρωτοβουλίες που ελήφθησαν, βλέπουμε μειώσεις στις τιμές, για παράδειγμα, στους λογαριασμούς της ενέργειας, επίσης το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουμε ακόμα να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο, γιατί πολύ σωστά, όπως διατυπώθηκε, τα νοικοκυριά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν είναι μια ακρίβεια αρκετά ψηλή, που στο τέλος της ημέρας τους πιέζει αρκετά όσον αφορά το εισόδημά τους. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο αυτές τις μέρες, καθώς θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.